Κορμαγότος ο δε μπορώ αγαπάτα. Oh.
Πως στα πλαίσια των πολιτιστικών δράσεων του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία τον περασμένο χειμώνα η πίτα του Σαρακατσάνου, την οποία φιλοξενήσαμε στην πόλη του Βόλου σαν οικοδεσπότης Σύλλογος, με πολύ μεγάλη επιτυχία και με πολύ μεγάλη προσέλευση από όλους τους Συλλόγους Σαρακατσανέων από όλη την Ελλάδα. Αποκομίσανε τις καλύτερες εντυπώσεις και από την οργάνωση, αλλά επίσης και από την πόλη του Βόλου. Σε συνέχεια λοιπόν των πολιτιστικών δράσεων του Συλλόγου μας, πραγματοποιούμε σήμερα τον ετήσιο καλοκαιρινό χορό. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ορχήστρα μας. Στο τραγούδι ο κύριος Μπόνια Σταύρος. Ο Τσάτσος ο Γιάννης, ο Μπούργας ο Παναγιώτης, στο κλαρίνο ο Μποκόρος ο Σπύρος, στο βιολί ο Γιάννης ο Σούτης, στα κροστά ο Μαυρατζάς Αποστόλης και στο λαούτο ο Ζης Περικλής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και όλους τους επίσημους προσκεκλημένους που μας τιμούν απόψε με την παρουσία τους. Θα τους αναφέρω. Η κυρία Χρυσοβελώνη Μαρίνα, υπουργός υποδομών, μεταφορών και δικτύων. Η κυρία Κολυμπρίνη Δωροθέα, την Περιφερειάρχης. Ο κύριος Κίτσιος Γιώργος, θεματικός αντιπεριφερειάρχης. Η κυρία Γιούλη Ποτού, το καλή, αντιδήμαρχος πολιτισμού και παιδείας του Βόλου. Και ο κύριος Κίτσος Γιάννης, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου. Επίσης, μας τιμούμε την παρουσία τους εκπρόσωποι των συλλόγων Σαρακατσανέων Λαρίσης, Φαρσάλη και Αγιάς, σας ευχαριστούμε πολύ, και του συλλόγου Οξυρωτών. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα πολύ τον πρόεδρο του Συλλόγου και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον κύριο Κακμάκη Αθανάσιο, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλώς ήρθατε στον καλοκαιρινό χορό του Συλλόγου μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας απόψε, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια καλοκαιριού και να περάσετε όλοι όμορφα. Δεν θα σας κουράσω με κουβέντες πολλές. Είναι ώρα να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω πως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσαμε σήμερα
να μην παρουσιάσουμε κάποιο χορευτικό, κάποια από τα τρία χορευτικά τμήματα του συλλόγου μας. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στο Γλέτη, στο Σαρακατσάνικο Γλέτη. Θα παρακαλούσα πολύ την κυρία Χρυσοβελόνη να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Λοιπόν, επειδή η βραδιά είναι αφιερωμένη στο Σαρακατσάνικο Γλέτη και στο χορό και στο τραγούδι, εγώ καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Βρίσκομαι εδώ πέρα με πολύ μεγάλη χαρά, όχι από λόγους τυπικούς, αλλά λόγους ουσιαστικούς και από αγάπη προς εσάς και θαυμασμό, θα έλεγα, για όλες τις πολύ ωραίες δραστηριότητες που έχει κάνει ο συλλογός σας. Πραγματικά κρατάτε πολύ δυνατή την παράδοση και τον πολιτισμό της δικής σας φυλής, που είναι μια φυλή περήφανη με πολύ μεγάλη διαδρομή. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε παρόμοιες δράσεις, πολλές πλούσιες δράσεις, όπως και αυτή που είχατε κάνει τον Ιανουάριο με την πίτα του Σαρακατσάνου. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Απλώς θέλω να ξέρετε ότι πάντοτε θα είμαι δίπλα σας για οτιδήποτε χρειαστείτε, με πολύ μεγάλη χαρά, για να τα αποφευθώ στο πρόσφατο καλεσμένο. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους και καλή διασκέδαση. Να είστε καλά. Παρακαλώ πολύ την κυρία Κολυμβρίνη Ζαδοφέα. Καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ θέλω να ευχηθώ να είμαστε γεροί, να είστε καλά, να ξαναβρισκόμαστε σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, δράσεις, πολιτιστικά δρόμενα. Να συγχαρώ το Σύλλογο, κυρίως γιατί στελεχώνεται από νέα παιδιά με δύναμη, με διάθεση και προσφορά. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι εδώ, ανταποκρίνεται σε κάθε κάλεσμα του Συλλόγου, συνδιοργανώνει, βοηθάει γιατί πιστεύει πραγματικά και στη φυλή των Σαρακατσανέων, αλλά κυρίως στα νέα παιδιά που την υπηρετούν. Νομίζω πως αυτό που αρμόζει είναι να συνάδουμε όλοι μαζί και να συμπορούμε σε δράσεις οι οποίες στηρίζουν τον πολιτισμό και κυρίως την ιστορία μας. Να είστε καλά, να είστε υγιείς και να χαρείτε όμορφα απόψε. Παρακαλώ, κύριε.